Η Βίτσι τον εσκότωσε και όχι μονάχη εγώ και χρώσταγες και εσύ να τη συντρέξεις αν είχες λίγο νου. Γιατί αυτός ο πατέρας σου που όλο τον κλαις ήταν ο μόνος Έλληνας που τόλμησε θυσία να προσφέρει την αδερφή σου στους θεούς. Μια κι όταν έσπερνε δεν πόνεσαι, καθώς εγώ σαν τη γεννούσα. Ας είναι! Μα πες μου τούτο! Για ποιον τη θυσίασε? Για τους αργίτες? Στο χέρι τους δεν ήτανε να σφάξουνε, παιδί μου! Για το Μενέλα όταν αδερφό του σκότωσε την κόρη μου και δεν χρωστούσε να πληρώσει! Δεν είχε εκείνος δυο παιδιά? Δεν ήτανε σωστό αντί για το δικό μου αυτά να χάνονταν? Πατέρα είχανε και μάνα που για χατήρι τη σωστόλος αρματώθηκε. Για τα δικά μου τα παιδιά είχε ο χάρος όρεξη. Για τα δικά τους ήταν χορτασμένος. Ή τα παιδιά που του έκαμα τα συχαινόταν ο κακός γονιός και του Μενέλαου γνιάζονταν. Κακός και αστόχαστος δεν ήτανε πατέρας. Έτσι θαρώ κι ας έχεις άλλη γνώμη. Θα συμφωνούσε και η νεκρή, αν έπαιρνε φωνή. Δεν με βαραίνουν όσα έχω καμωμένα. Αν πάλι με θαρείς παράλογη, βάλε στη ζυγαριά τη γνώμη σου κι ύστερα να με ψέχεις. Τώρα μην πεις πως πρώτη εγώ σου μίλησα σκληρά. Αλλά αν με αφήσεις, θα σου πω τα λόγια τα σωστά για τον νεκρό και για την αδερφή μου. Σ' αφήνω. Κι αν έτσι πάντα αρχίζοντας μιλούσες, δεν θα ήταν βαρύς ο λόγος σου στα αυτιά. Μιλάω λοιπόν. Λες τον πατέρα μου πως σκότωσες. Γίνεται λόγος πιο ξαδιάντροπος. Είχες δεν είχες δίκιο. Άδικα τον αδίκον τον εσκότωσες το λέω. Αλλά σε πλάνεψε άντρας κακός που τώρα μόνιασες μαζί του. Μια μέρα ο πατέρας της Άρτεμις στο δάσος περιδιάβαζε και σήκωσε με το περπάτημά του ελάφι. Το σφάξε και καμαρώνοντας μεγάλο λόγο πέταξε. Γι' αυτό η κόρη της Λιτός οργίστηκε και έτσι τους Αχαιούς κρατούσε ώσπου να πάρει πληρωμή αντί τα γρήμη την κόρη από τον πατέρα μου. Έτσι έγινε η θυσία της. Αν πάλι για να τον πω το λόγο σου, για το Μενέλαο το έκανε. Χρωστούσε να πεθάνει από το χέρι σου. Με ποιο νόμο? Κοίτα καλά, βάζοντας τέτοιο νόμο βάζεις κακή θηλιά στο σβέρκο σου και θα το μετανιώσεις. Αν είναι να σκοτώνει ο ένας τον άλλον, πρώτη θα πέθανες εσύ με τέτοιο νόμο.